Έτσι. Όλα μπορείτε να την απολαύσετε νομίζω στις οθόνες σας. Δεν της αρέσει να πηγαίνει σε τηλεπαιχνίδια, reality και τα σχετικά. Προς το παρόν έχει απορρίψει διάφορες προτάσεις. Έτσι. Κάπως έτσι. Τι σου είπα, μα πού σου είπα να πας? Για να κρίνω αν έκανες καλά ή αν έκανες λάθος. Από το δικό μας ή από τον άλλον? Όχι, από τον άλλον. Πέρσι είχα μπει ήδη στη διαδικασία της δισκογραφίας και έτσι δεν πήγα. Και πολύ καλά έκανες, παιδί μου. Γιατί εδώ είναι η οδός της αρετής. Αλλιώς θα πας και θα δεις τώρα πώς μανιωτραβιούνται εκεί. Να μην πω όμως τι μου είπες πριν. Σε είπα, μην με καταστρέφεις τώρα, λοιπόν. Είναι εδώ, είπαμε, ναι. Άλλωστε, γιατί να πας σε αυτές τις εκπομπές, όπου θα είσαι με καμιά δεκαριά ανθρώπους, όταν από ό,τι σε βλέπω, μπορείς κάλλιστα να έρχεσαι εδώ σε κάθε εκπομπή. Α, θα γίνω κι εγώ δικιά σου. Όχι, θα δικιά μου που τέτοιο πράγμα. Μην με κολλάζεις τώρα, εσύ. Όχι, δεν το εννοώ όπως το παίρνεις εσύ. Ναι, μα εγώ, εσύ, ναι, αλλά εσύ γιατί το πετάς, ας πούμε. Γιατί λένε, ξέρω εγώ, η σάσα του Θεέμου. Λες, θα γίνω κι εγώ η θέληξη του Θεέμου. Ναι, μην με αναστατώνεις. Όχι, δεν έρχομαι δεύτερη, απλά. Έχεις αυτή την πρόθεση τώρα. Ήρθες να με κολλάσεις. Έχεις και αυτό το όνομα το θελκτικό. Ποιος το έδωσε το όνομα θέληξη? Οι γονείς μου, λέγανε τη γιαγιά μου έτσι. Θέληξη. Είναι αρχαίο ελληνικό. Θελξινόη. Θελξινόη. Πω, τι όνομα είναι αυτό. Πρώτη φορά το ακούω. Μοναδικό. Η καταγωγή σου από πού είναι? Η γιαγιά ήταν από Σμύρνη. Μικρασιάτσα και τέτοια. Κοίτα να δεις, θελξινόη. Και ποιος σκέφτηκε να το κάνει θέληξη ή σε λέγανε από μικρή θέληξη? Από μικρή. Έχεις κάνει θέληξη μου, πρέπει να σου το πω τώρα. Σαν πατέρα το λέω, πας αυτό το πράγμα. Έχει κάνει μια απρέπεια. Πες μου, μπαμπά. Έχει κάνει μια απρέπεια. Τι έκανε? Αυτό η ιδέα που είχες, σε πάση περιπτώσει, στο κέντρο που εμφανίζεσαι. Πού εμφανίζεσαι? Στο Καραμέλα. Στο Καραμέλα, σε αυτό το με τόσο γλυκό όνομα. Την έκλεψες από το γύρο Ψωμιάδη. Και θέλω να ζητήσεις μια συγγνώμη. Εγώ? Γιατί αυτό είπε πρώτο για τα string και τα εσόρουχα, για άντρες που βγαίνουν με εσόρουχα, για δημοσιογράφους συγκεκριμένα. Και από ό,τι ξέρω, κάνεις εσύ στην πίστα κάποιες εμφανίσεις οι οποίες είναι. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ είμαι γυναίκα, δεν είμαι άντρας. Δεύτερον, είμαι τραγουδίστρια, δεν είμαι δημοσιογράφος. Αυτό είναι κοντά. Τρίτον, δεν εμφανίζομαι με string, αλλά με εσόρουχο σορτσάκι. Απλά είχε πάνω Σβαρόφσκι σε σχήμα string. Μήπως μπορεί να μου κάνεις ξανά την περιγραφή, γιατί εγώ μπερδεύω ότι είναι string και σορτσάκι string. Σορτσάκι είναι το σορτσάκι. Ναι, μέχρι και το ξέρω. Ναι. Αυτό. Τα Σβαρόφσκι που κάνουν το string, πού πάνε?